Νέα δεδομένα στον εμβολιασμό της χώρας φέρνουν οι χθεσινές ανακοινώσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ότι το AstraZeneca πλέον θα χρησιμοποιείται στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Όσοι έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση με βάση την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και εφόσον δεν είχαν σε αυτή σοβαρές παρενέργειες όπως θρομβωτικά επεισόδια και αλλεργικό σοκ, μπορούν να κάνουν κανονικά τη δεύτερη δόση, καθώς οι παρενέργειες είναι απειροελάχιστες. Αυτοί που έχουν κλείσει ραντεβού με την πρώτη δόση μπορούν να αλλάξουν το ραντεβού τους και να χρησιμοποιήσουν ένα από τα 4 διαθέσιμα εμβόλια στη χώρα μας. Πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εμείς, συστήνουν τώρα και η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca να γίνει κανονικά, μια που έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προχώρησε σε αυτή τη σύσταση με βάση τα καλά επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για χρήση εμβολίων και από ηλικιακές ομάδες που μέχρι τώρα εμβολιάζονταν μόνο με το AstraZeneca. Με δεδομένη τη σύγχυση που έχει προκληθεί, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι οι συστάσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν ξανά στο μέλλον για όλα τα εμβόλια, εφόσον κρίνεται αυτό από τους ειδικούς. Στην παρούσα φάση που τα επίπεδα διασποράς του ιού είναι μέτρια προς χαμηλά, με σταθερή τάση περαιτέρω μείωσης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται τον εμβολιασμό με πρώτη δόση AstraZeneca των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, στα οποία το όφελος υπερτερεί σαφώς του κινδύνου θρόμβωσης με θρομβοπενία. Θα πρέπει να γίνει υπενθύμησης ότι παραμένει η σύσταση για τη δεύτερη δόση στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca, δεδομένου ότι ο κίνδυνος αυτής της σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας είναι εξαιρετικά σπάνιος στη δεύτερη δόση. Όλες αυτές τις πλατφόρμες, και αν ο γιατρός πει, ξέρετε, εισηγούμε να κάνει άλλο τύπο εμβόλιο, να γίνεται. Επίσης πιστεύω ότι ήδη, εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια και στον κόσμο και στον ιατρικό κόσμο, θα πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ακόμη και αν η δεύτερη δόση είναι από άλλο εμβόλιο. Στις νέες ανακοινώσεις όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca αναφέρθηκε στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής Χρήστος Λιονής. Ότι η ανάλυση και η λήψη της απόφασης γίνεται ακριβώς με τον ασθενή δίπλα όταν σε αυτόν του παρέχεις πληροφορία που είναι ενταγμένη μέσα στις δικές του αξίες, προσδοκίες, αλλά και ενταγμένη μέσα στην πληροφορία και την τεκμηρίωση που έχει δοθεί από την τοπική και διεθνή βιβλιογραφία.